Λοιπόν, πάμε γρήγορα, γρήγορα στο επόμενο μας θέμα. Όταν λέω γρήγορα, εννοώ κυριολεκτικά πολύ γρήγορα, με ηλικιώδη ταχύτητα, γιατί εμείς εντοπίσαμε και σας παρουσιάζουμε τον Κύπριο οδηγό αγώνων Πανίκο Πολυκάρπου. Πάμε να δούμε τι μας είπε για την ταχύτητα και το ράλι. Αδρεναλίνη στο κόκκινο, επικίνδυνες στροφές, θέαμα, ταχύτητα, αλλά πάνω απ' όλα ασφάλεια και επαγγελματισμός. Ο σημερινός μας συνεντευξιαζόμενος, Πανίκος Πολυκάρπου. Πανίκο, ποια ήταν η πρώτη σου επαφή με τον κόσμο του ράλι και σε ποια ηλικία ξεκίνησες? Η πρώτη μου επαφή με τον κόσμο του ράλι ήταν από μικρός, όταν ο πατέρας μου έτρεχε. Παρακολουθούσα τους αγώνες του. Αλλά η πρώτη μου επαφή σαν οδηγός ήταν όταν πήρα το δίπλωμα οδήγησης. Γιατί μόνο τότε μπορείς να ξεκινήσεις να τρέχεις σε αγώνες. Τι είναι αυτό που σου αρέσει εσένα στο ράλι? Εγώ προσωπικά είμαι θυσμένος στην ταχύτητα. Και είπα, αφού είμαι θυσμένος στην ταχύτητα, είπα να εκφράσω αυτόν τον εθισμό κάπου σωστά. Έτσι, με το άθλημα αυτό και με τον ανταγωνισμό που υπάρχει, εκφράζω αυτόν που μου αρέσει σε ασφαλή μέρος και ξέρω αν στο τέλος είμαι καλός οδηγός ή όχι, μαζί με τους συναγωνιστές μου. Ποια ήταν η μεγαλύτερη σου επιτυχία μέχρι σήμερα και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Το 2014 είχα πρόταση από ομάδα για να συμμετάσχω στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ραλί στην Πορτογαλία, ο πρώτος αγώνας, και στην κατηγορία ήταν Junior WRC. Ήμουν άπειρος σχετικά με τους άλλους, αλλά αποκτήσαμε κάποιες εμπειρίες και τέλος προς το 2014 κατάφερα να μπω στην Παγκόσμια Ακαδημία Οδηγών που διοργανώνεται από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αυτοκινητού, την FIA, που αυτό είναι ένα μεγάλο γεγονός και για την Κύπρο, γιατί μόνο 6 από όλο τον κόσμο καταφέρνουν να μπουν στην Ακαδημία. Και για μένα αυτό είναι μια καλή επιτυχία και για την Κύπρο, γιατί μια μικρή χώρα να καταφέρει να μπει σε αυτήν την ακαδημία είναι γεγονός. Ποια είναι τα προβλήματα του να είσαι οδηγός ράλι στην Κύπρο? Δυστυχώς το άθλημα αυτό δεν είναι τόσο αναγνωρισμένο από τον κόσμο, ίσως για διάφορους λόγους, ίσως η κακή προβολή που γίνεται του αθλήματος. Γίνονται προσπάθειες φυσικά να βελτιωθεί και έτσι από την πλευρά των οδηγών είναι πολύ δύσκολο να, στην εξέβρεση χορηγών, που είναι και ο κύριος παράγοντας για έναν αθλητή να προχωρήσει σωστά, γιατί όπως ξέρετε είναι ένα ακριβό άθλημα και είναι πολύ δύσκολο για έναν νεαρό οδηγό στα 18 να βρει όλα αυτά τα χρήματα από μόνος του να τρέχει. Ενώ ότι στους δρόμους γίνονται πάρα πολλά ατυχήματα, δυστυχήματα λόγω της υπερβολικής ταχύτητας των οδηγών και κυρίως των νεαρών οδηγών που προσπαθούν να κάνουν ράλι στους δρόμους. Τι είναι αυτό που το συστήνεις εσύ? Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας στον δρόμο και έτσι μπορεί να μην σκοτώσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, αλλά μπορεί να σκοτώσουμε άλλους. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι πρέπει να τηρούμε τους κανόνες και να προσέχουμε και τους γύρω μας, να μην τρέχουμε εκεί που δεν πρέπει. Ποιος είναι ο επόμενος σου στόχος? Ο βασικός μου στόχος από την αρχή που ξεκίνησα είναι να γίνω επαγγελματίας οδηγός. Δηλαδή αυτή να είναι η δουλειά μου, να έχω κανονικό μισθό για αυτό που κάνω. Ξέρω ότι είναι αρκετά δύσκολο από την Κύπρο να προχωρήσει, αλλά πιστεύω είμαι σε καλά βήματα. Το μόνο που, αν δεν καταφέρω να είμαι οδηγός σε αγώνες, μπορώ να είμαι δοκιμαστής σε ομάδες,
και η εξελιχτής αγωνιστικών αυτοκινήτων. Η κάθε επιτυχία που οφείλεται. Σίγουρα υπάρχουν πολλά πράγματα που πίσω από έναν οδηγό και πίσω από έναν αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα ξεκινάει η προετοιμασία του αυτοκινήτου για να καταφέρει να τερματίσει το αυτοκίνητο. Υπάρχουν άνθρωποι που ξημερώνονται μέσα στο γκαράζ για να προετοιμάσουν το αυτοκίνητο. Ο άνθρωπος που πρέπει να βρει τους χορηγούς, πρέπει να ο φωτογράφος για να ευχαριστήσει τους χορηγούς. Είναι πολλά άλλα πίσω από έναν οδηγό που είναι σημαντικά και πρέπει να ευχαριστούμε αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν μερόνυχτα για μας, για να μπορούμε εμείς να τρέχουμε.